Προτεραιότητες έθεσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χατζηκώστα Ευάγγελος Καρβούνης κατά τη διάρκεια της σκοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παρουσία εκπροσώπων όλων των αρχών, του βουλευτή Γιάννη Στέφου, του περιφερειάρχη Αλέκου Καχρημάνη, αλλά και των δύο διοικητών του Πανεπιστημιακού και των Φιλιατών, ο κ. Καρβούνης αναφέρθηκε σε όλα όσα έγιναν και σε όσα σχεδιάζει. Προτεραιότητα η βελτίωση καθημερινότητας των ασθενών αλλά και των υπαλλήλων του νοσοκομείου, που κατά γενική ομολογία προσφέρει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσίες υγείας, ενώ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα να ανταπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες προκαλούν οι μειωμένοι προϋπολογισμοί για την υγεία γενικά. Ο κ. Καρβούνης αναφέρθηκε σε όλα όσα αφορούν γενικότερα την υγεία, λέγοντας ότι με τις αλλαγές που έγιναν κεντρικά από την κυβέρνηση δεν υπήρξε κανείς ανασφάλιστος ή άνεργος ή πρόσφυγας που να μην του προσφέρθηκαν υπηρεσίες υγείας. Αναφερόμενος στο νοσοκομείο που διοικεί, υποστήριξε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, λέγοντας όμως ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά στο πολυδύναμο, το οποίο χαρακτήρισε καρκίνωμα, λέγοντας ότι είναι υπέρ της λειτουργίας του, αλλά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ιατρικό προσωπικό, ζητώντας την ενίσχυση από πλευράς τόσο των βουλευτών, όσο και της ηγεσίας του Υπουργείου. Η βοήθεια της ηγεσίας του Υπουργείου. Δεν μπορεί να ανοίξει το πολυδύναμο, άμα δεν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας και σε επίπεδο γιατρών και σε επίπεδο περίθαλψης. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε το έργο, θέλουμε να ανοίξει, αλλά πρέπει να ανοίξει σωστά, όπως λέω. Δεν μπορεί να ανοίξει, όχι. Οι παρεμβάσεις που ανέφερε είναι επικεντρωμένες σε καθημερινά προβλήματα όπως και αυτό του πάρκινγκ. Ο κ. Καρβούνης είπε ότι είναι σε επικοινωνία με την περιφέρεια και αναζητεί λύση για το θέμα, σημειώνοντας ότι είναι μεγάλο πρόβλημα να θέλει κάποιος να μπει στο νοσοκομείο και να μην μπορεί να βρει να σταθμεύσει. Επίσης, αναφορά έκανε στο επισκεπτήριο που ζήτησε τη συνεργασία των υπαλλήλων, καθώς και στην ασφάλεια, όπου όπως ανέφερε σύντομα θα την αποκτήσει στο νοσοκομείο. Μιλάμε σε επίπεδο στελέχωση προνοσευτικού προσωπικού τουλάχιστον, βρισκόμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Σύντομα. Θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των κρίσεων, αφού ξεπεράσουν τις δυσκολίες αντικειμενικές, τους συντονιστές διευθυντές και τα λειτουργικά και τα λοιπά, τα οποία όπως ξέρετε ουσιαστούν λόγω του συστήματος και των βαθιοκρατίας, η κατάσταση είναι ακόμα καλύτερη. Έχει σχεδιαστεί μία αναβάθμιση στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Έχει ανακοινωθεί. Μακάρι να γίνει στο επίπεδο που αναφέρετε, να προσυγχωρηθεί η κατάσταση στα νοσοκομεία. Θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα, τα ξέρουμε όλοι. Συγκεκριμένα σε συγκεκριμένα τμήματα, σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη μεγάλο πρόβλημα ότι έχουμε έλλειψη ειδικοτήτων συγκεκριμένων. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε γιατί δεν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι να ικανοποιούν και να βρίσκονται στις λίστες. Το ξέρετε όλοι αυτό. Υπάρχει μέρη και υπάρχει κούρση από εμάς να το κάνουμε. Υπάρχει επικοινωνία και με την ΥΠΕ και με το Υπουργείο. Μόλις προχθές μαζί τις ανάγκες δύο θέσεις δώσαμε, υπάρχει μια καλή επαφή σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να μειωθεί ο εξοπλισμός. Το νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο παλιό, προσφέρει πολλά, τα μηχανήματα είναι κουρασμένα και σε αυτή την κατεύθυνση ευελπιστούμε και καταφέρουμε και προσπαθούμε καθημερινά να βρούμε λύσεις. Αυτό προφανώς για να μην υπάρχουν προβλήματα εις βάρος των ασθενών αλλά και των γιατρών, των νοσοκομείων που προσπαθούν να κάνουν διάθεση, να κάνουν άρση. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος ευχήθηκε στους εργαζόμενους του νοσοκομείου να συνεχίσουν να προσφέρουν με την ίδια διάθεση, τονίζοντας ότι η κρίση έχει επιφέρει πλήγμα και στην υγεία. Οι διοικητές των νοσοκομείων Πανεπιστημιακού και Φιλιατών, κύριοι Βάβας και Δερδεμέτης αντίστοιχα, αναφέρθηκαν στην καλή συνεργασία που έχουν μεταξύ τους με κοινό γνώμονα τον πολίτη. Ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχρημάνης είπε σύντομα και περιεκτικά ότι όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε το καλύτερο. Οι διευθύντριες τώρα, κυρία Κωστή, κυρία Μανατάκη, καθώς και η διευθύντρια νοσηλευτικού προσωπικού, αναφέρθηκαν στις προσπάθειες που κάνουν όλοι μαζί για να κρατούν το όνομα του νοσοκομείου ψηλά στη συνείδηση του κόσμου. Τέλος, ευχές απεύθυναν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και των αρχών που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτές, γιατρούς, για ό,τι τώρα, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια κάνατε και κάνετε για να σταθεί όρθιο ένα σύστημα υγείας που έτσι κι αλλιώς έχει τεράστια προβλήματα, κυρίως εξαιτίας της οικονομικής δυσφορίας που η χώρα μας για πολλά χρόνια όλοι μαζί πρέπει να περάσουμε απέναντι. Θα τα περάσουμε. Ξέρω τι δυσκολίες περνάτε, είναι ευκαιρία έτσι, αλλά είπα, το σύνθημα είναι όλοι μαζί, καλή χρονιά, το κομμάτι αυτού του νοσοκομείου, στο οποίο έχω περάσει και σαν εργαζόμενος και σαν διοικητής, και πραγματικά δεν το αισθάνεται μόνο ο κόσμος, το αισθάνονται όλοι οι πολίτες, όχι μόνο του νομού μας, αλλά και της υπήρου τόσοι έρχονται. Θα μπορέσουμε να περάσουμε το 17. Μεγάλο χρόνο. Εδώ σε κρέα η διοικητή που μα
συμπαθήσαμε μαζί να λύσουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες που είχαν παραμείνει από τον προηγούμενο χρόνο. Χωρίς τη βοήθειά μας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Βεβαίως και θα περάσουμε απέναντι και θα το κάνουμε αυτό όλοι μαζί και θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Χατζικώστα μέσα στην καρδιά μου, γιατί πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ και το Χατζικώστα είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο. Όπως και έχω πολύ καλή συνεργασία με τον διοικητή, την διοικητική υπηρεσία, την ελληνική υπηρεσία, έτσι θέλω και απαιτώ από όλους σας να είμαστε μια γροθιά.